Είναι η ημέρα επικινητοποιήσεων πανελλαδικά για το νομοσχέδιο της υγείας. Σήμερα είναι η πανελλαδική ημέρα που σε πάρα πολλές πόλεις στη χώρα μας και στο Ηράκλειο γίνονται απεργιακές συγκεντρώσεις, απεργίες, πορείες για το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στην συζήτηση στη Βουλή, που διαλύει ό,τι έχει απομείνει από δημόσιο σύστημα υγείας. Μιλούσατε μέσα στο Νοέμβριο ότι η 1η του Δεκέμβρη θα ήταν και μέρα απεργιακής κινητοποίησης, πανυγειονομικές κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχει αλλάξει? Όχι, είναι πανυγειονομικές κινητοποίησεις που βέβαια αποκτάνε και παλαϊκό χαρακτήρα. Συμμετέχουν σωματεία και φορείς και από άλλους εργατικούς εργασιακούς χώρους. Σωστά. Γιατί ακριβώς το θέμα αυτό αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, δεν αφορά στενά και μόνο τους υγειονομικούς. Συνταξιούχοι, δάσκαλοι, από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής από τις ανακοινώσεις, καθηγητές, οικοδόμοι, πραγματικά πολύ παραγωγικοί φορείς οι οποίοι μετέχουν σε αυτές τις κινητοποίησεις. Ακριβώς, κύριε Αντριάκη, γιατί αντιλαμβάνονται και μέσα από τις παρεμβάσεις μας και από το ραδιοφωνό σας, αλλά και από συσκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί αυτό το διάστημα, ότι δεν αφορά στενά και μόνο την ανατροπή της εργασιακής σχέσης των γιατρών. Αφορά το σύνολο της ζωής και της υγείας των ανθρώπων. Γιατί τα νοσοκομεία τα στηρίζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό. Εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία, αλλά ψάχνουν να βρουν ορισμένοι από αυτούς πελατεία μέσα στο σύστημα υγείας για να τους βγάζουν έξω, και οι αυτοί που είναι έξω θέλουν να βάλουν μέσα την πελατεία τους στα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν μιλάμε για ένα καθολικό δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, αλλά για ένα σύστημα υγείας που θα κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση την τσέπη τους και με βάση το βαλάντιό τους. Όπως έχουμε πει με πάρα πολλές φορές και στην παρούσα εκπομπή και στην εκπομπή έχετε πει εσείς του Γιώργου του Σαχίνη, τι συγκεκριμένα έχουμε σήμερα για να πάμε στο διαδικαστικό, δηλαδή στο κομμάτι των κινητοποιήσεων? Απλά να ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Υπάρχει στάση εργασίας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία από τις 11 μέχρι τις 3, της ΑΔΔ για όλο το δημόσιο από τις 12 έως τις 3 και απεργία 24 ώρες της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Είναι πανελλαδική ή πανατική? Πανελλαδική, ναι, των γιατρών. 12 η ώρα συγκεντρωνόμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα γίνουν χαιρετισμούς από τα σωματεία, τους φορείς που θα παρευρίσκονται, θα γίνει κεντρική ομιλία και θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του Ηρακλείου για να δώσουμε το μήνυμα, το σύνθημα ότι αυτό το νομοσχέδιο, ακόμα και αν ψηφιστεί από μια ισχνή μειοψηφία που υπάρχει μέσα στη Βουλή, που βεβαίως υπάρχει μια πλειοψηφία με βάση τον εκλογικό νόμο, αυτή θα απορριφθεί στην πράξη από τους μαχόμενους υγειονομικούς που σέβονται τον εαυτό τους, σέβονται τον όρκο του Ιπποκράτη και σέβονται τον άνθρωπο και αγαπάνε τον άνθρωπο και όχι την τσέπη του. Αυτό θα γίνει σήμερα και βεβαίως και τις επόμενες μέρες, ανεξάρτητα αν ψηφιστεί ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Φαίνεται ότι επιστρέφουν και οι υγειονομικοί, όπως το ανακοίνωσε, που δεν είχαν εμβολιαστεί ο κύριος Πλεύρης, αν και κράτησε τα μπόσικα, λέγοντας ότι ναι μεν στις δημοκρατίες σέβεσαι και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά από την άλλη κατά τον ίδιο θεωρεί ότι η επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο χώρο της εργασίας τους, ότι αυτό είναι κάτι πολύ πολύ επικίνδυνο. Και βέβαια παράλληλα υπάρχει η άλλη διεκδίκηση τώρα από την ΕΔΗΝ που λέει ότι να δώσετε και τους μισθούς από τις 14 Τετάρτου, πότε ήτανε, το 20, στους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν εκτός και δεν είχαν και να βιοποριστούν. Τι λέτε για όλα αυτά? Ναι, μου θυμίζει αυτό που λέει ο λαός μας, κοίτα ποιος μιλάει για προστασία της δημόσιας υγείας. Και το λέω έτσι ειρωνικά, γιατί κυρία Δουλγεράκη, πλέον αποδείχθηκε ότι οι συνάδελφοί μας που έχουν μείνει τόσο διάστημα εκτός χώρου δουλειάς, ήταν προσχηματικός ο ρόλος της δημόσιας υγείας. Πρέπει να επιστρέψουν άμεσα, να αποζημιωθούν για το ποσό αυτό που τόσο καιρό ήταν απλήρωτοι και χωρίς ασφάλεια.
Και βεβαίως αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμιά σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας. Αν είχε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας και όχι μόνο να τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη, θα έπαιρνε μέτρα προστασίας μέσα στα νοσοκομεία και για τους υγειονομικούς που δουλεύαν εδώ όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, θα είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να περιθάπτονται με ασφάλεια οι ασθενείς με COVID, θα είχε πάρει επιπλέον προσωπικό, θα έκανε εκτεταμένο έλεγχο με τεστ σε όλους τους εργαζόμενους εμβολιασμένους ή όχι, θα έπαιρνε μέτρα προστασίας στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στα λεωφορεία. Και βεβαίως δεν θα πετούσε τον μπαλάκι στην εξέδρα για να στοχοποιήσει τους μαχόμενους υγειονομικούς. Mm-hmm. Αυτά όλα δεν τα έκανε και ήδη είχαμε και μέσα στο νοσοκομείο μας μια διασπορά εξαιτίας ακριβώς αυτών των αντιεπιστημονικών επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση να μεταφέρει ασθενείς COVID μέσα στις κλινικές χωρίς καμιά προϋπόθεση στήριξης αυτής της απόφασής της. Και την ίδια ώρα και συνεχίζεται να έχουμε να νοσούν εργαζόμενοι νοσηλευτές ακριβώς πλέον γιατί μέσα στις κλινικές υπάρχει όχι μόνο ασθενείς με COVID, υπάρχουν θάλαμοι τέτοιοι που δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδες ανάγκες και προϋποθέσεις να λειτουργούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα είχε βεβαίως, κυρία Ντουγεράκη, να πω για κάτι άλλο, θέρμανση μέσα στα νοσοκομεία. Υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων και στην ψυχιατρική κλινική ότι μένουν τα καλοριφέρ κλειστά για λόγους εξοικονόμησης, παρόλο ότι το τράβημα του αυτιού στη διοίκηση ότι θα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των ασθενών και των εργαζομένων. Υπάρχει συσκότηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με κίνδυνο να πέφτει κόσμος. Χτες το βράδυ ήταν επέσχυντο το θέαμα. Όσοι πήγαν στο νοσοκομείο το βράδυ, στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, έξω από το σαλόνι, να μην υπάρχει φως. Και προχτές μας καταγγέλλεται ότι έπεσε κόσμος κάτω γιατί δεν έβλεπε που περπατούσε. Όλα αυτά, αν η κυβέρνηση σεβόταν την υγεία και την προστασία. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Θεοδωσάκη, έχουν κλείσει τα καλοριφέρ στην ψυχιατρική, εννοείται και σε θαλάμους ασθενών μέσα. Βεβαίως. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα με διάφορα προσχήματα. Και βεβαίως οι άνθρωποι από το απόγευμα και μετά κυκλοφορούν με μποφάν. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία Δουλγεράκη. Και το λέει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Μα δεν το είχαν πάρει πίσω όλο αυτό. Ναι, υπάρχει όμως και, ξέρετε, και οι πονηριές που εμφανίζονται με προφορικές εντολές και μην τα ανοίγετε όλα μαζί τα καλοριφέρ και κοιτάτε να δούμε να κάνουμε πρώτα κάποιον έλεγχο και διάφορα άλλα προβλήματα. Τα κλειστά φώτα ήταν χθες μόνο στην είσοδο. Τα φώτα χτες στη συνείσοδο έξω από το σαλόνι ήταν κλειστά. Μάλιστα. Ήταν κλειστά και προχτές καταγγέλθηκε ότι έπεσαν ηλικιωμένους. Μάλιστα. Εδώ έχουν ευθύνες, κυρία Δουλγεράκη. Εδώ πλέον έχει ξεπεραστεί το όριο της λογικής. Περνάμε σε όρια που είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνα και νομίζω ότι εδώ το λόγο της υπεράσπισης της υγείας του κόσμου την έχει ο ίδιος ο λαός μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει και η διοίκηση του νοσοκομείου για αυτά τα οποία λέγονται δημόσια. Νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει και η 7η υγειονομική περιφέρεια για όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει, εφόσον ενημερωθεί και το Υπουργείο, θα πρέπει να απαντήσει και ο ίδιος ο Υπουργός. Εδώ ζητάμε συναντήσεις από τον Αύγουστο με τη διοίκηση του νοσοκομείου και βεβαίως απαξιεί να μας συναντήσει. Το λέτε όμως δημόσια και είναι δημόσιος καταγγελτικός ο λόγος σας, οπότε θα πρέπει να απαντήσει εάν συμβαίνουν αυτά. Τελεία. Λοιπόν, και μένω εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρυσαλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.